Καλώς ήρθες σε ακόμα ένα βίντεο του διτολικού καναλιού My NutriPlan. Στο σημερινό βίντεο ξεκινάμε μια ολοκαινούργια σειρά από βίντεο, τα Diet Myth Busted. Ουσιαστικά θα καταρρύπτουμε μαζί διάσημους διατροφικούς μύθους. Είμαι σίγουρη ότι και εσύ πιστεύεις σε κάποιους από αυτούς. Ξεκινάμε φυσικά με έναν πολύ διαδεδομένο διατροφικό μύθο, το αν το αυγό αυξάνει τη χολυστερόλη. Για αρκετά χρόνια, οι άνθρωποι πίστευαν ότι το αυγό, ή πιο συγκεκριμένα ο κρόκος του αυγού, αυξάνει τη χολυστερόλη και άνθρωποι με ανεβασμένη τη δίμη της χολυστερόλης απέφευγαν να τρώνε αρκετά αυγά. Φυσικά, αυτός ο μύθος καταρρύπτεται, ή αλλιώς, diet myth busted. Πρώτον, ο άνθρωπος λαμβάνει μόνο το 20% της χολυστερόλης από τις τροφές, ενώ το υπόλοιπο 80% το παράγει ο ίδιος. Η χολυστερόλη είναι ένα δομικό μόριο το οποίο συμβάλλει στη δημιουργία κάθε κυταρικής μεμβράνης και επίσης στη δημιουργία στεροειδών ορμονών, όπως είναι η κορτιζόλη και η τεστοστερόνη. Συνεπώς, είναι απαραίτητη. Δεύτερον, η χολυστερόλη που προέρχεται από τις τροφές δεν ανεβάζει αισθητά τα επίπεδα της χολυστερόλης στον άνθρωπο. Η αύξηση των λιπιδίων στο αίμα επηρεάζεται κυρίως από την υψηλή πρόσληψη κορεσμένων και τρανς λιπαρών. Τρίτον, το αυγό περιέχει λεκυθίνη, ένα λιπίδιο με χολυστερινοπροστατευτική δράση, το οποίο ουσιαστικά αναστέλει την απορρόφηση της χολυστερόλης. Αυτός μπορεί να είναι και ο λόγος για τον οποίο τόσες πολλές μελέτες δεν έχουν δείξει τη σχέση μεταξύ της διατροφικής χολυστερόλης των αυγών και της χολυστερόλης στο αίμα των ανθρώπων. Τέταρτον, πρόσφατες μελέτες παρέμβασης δείχνουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η διατροφική χολυστερόλη συμβάλλει στην βελτίωση των σωματιδίων λιποπροτεϊνών αλλά και την λειτουργικότητα της HDL, της καλής δηλαδή χολυστερόλης. Συνεπώς, μην φοβάσαι να καταναλώσεις ολόκληρο το αυγό. Ένας υγιής άνθρωπος μπορεί να καταναλώνει με ασφάλεια έως και 3 ολόκληρα αυγά καθημερινά. Εννοείται, καλό είναι να παίρνεις εξατομικευμένες συστάσεις ανάλογα με το ιατρικό και το διαιτολογικό ιστορικό σου. Σήμερα λοιπόν, καταρρίψαμε το μύθο ότι το αυγό αυξάνει τη χολυστερόλη. Ποιος θες να είναι ο επόμενος διατροφικός μύθος που θα καταρρίψουμε? Γράψε μου κάτω σε σχόλιο και εγώ θα το πραγματοποιήσω. Αν σου άρεσε το σημερινό βίντεο και το βρήκες ενδιαφέρον, κάνε like, εγγραφή στο κανάλι και χτύπα το καμπανάκι να σε ενημερώνει για τα επόμενα βίντεο που θα ανεβαίνουν. Μαζί θα τα λέμε κάθε Τρίτη στις 3. Και μέχρι τότε, να αγαπάς το σώμα σου, να τρέφεις ισορροπημένα και να ασκείσαι.